Είδατε για λίγο ένα πλάνο από τις εξέδρες. Και η πρώτη επίθεση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Γιαννάκης για τον Οικονόμου, τον οποίο αναλαμβάνει ο Πανόφ. Το πρώτο καλάθι του ημιτελικού από την ασίστ του Βράνκοβιτς και το καλάθι από τον Φράγκισκο Αλβέρτη. Τσέσκα Παναθηναϊκός 0-2. Η Τσέσκα είναι τυπικά γηπεδούχος και τώρα με τον έγινε άστοχο σου το πρώτο επιθετικό rebound και η τάπα πάνω στον Κισούριν και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Είχες επισημάνει από πριν για την τάση των παικτών της Τσέσκα να κάνουν rebound επιθετικά και να το πρώτο είναι μια στιγμή επικίνδυνη που θα πρέπει να προσέξει το μέλλον ο Παναθηναϊκός. Αλβέρτης με τον Καράσεφ, Οικονόμου με τον Πανόφ. Και επιθετικό φάουλ χρεώνεται ο Ντομινίκ. Καράσεφ. Έγινε το λάθος από τον Ιρκυριανό και η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη το πρώτο λεπτό. Υπάρχει και διακοπή. Γιαννάκης. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι Ρώσοι. Ο Γιαννάκης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Με αντίπαλο τον Λετωνό, το Βέτρα. Οικονόμου, η μπάλα έφτασε στον Αλβέρτη και από εκεί Wilkins υποπίεση το σουτ με ταμπλό. Το επιθετικό rebound από τον Ντομινίκ, ξανά άστοχος. Ο Κισούριν και τώρα ο Καράσεφ προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ντομινίκ τώρα, τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού με δύο Ρώσους. Η εκδήλωση ευνηδιασμού με τον Οικονόμου και το φάουλ του Κισούριν πάνω στον νικαιώτη forward του Παναθηναϊκού που τον βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Το φάουλ πρέπει να είναι από το Βέτρα. Το πρώτο φάουλ του Λετωνού και ο Οικονόμου στις βολές. Είδαμε προηγουμένως να πρεσάρουν οι παίκτες της ΤΣΚΑ ιδιαίτερα στον Παναγιώτη τον Γιαννάκη. Δεν είναι για να του κλέψουν την μπάλα. Πιστεύω ότι ο Ερέμιν έχει δώσει διαταγή να τον κουράσουν για να μην μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι. ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός με τη συμπλήρωση 1,5 λεπτού αγώνα, 0-4. Βέτρα Πανόφ. Για τον Ουόζου ο Κισούριν καθαρίζει εύκολα τη φάση ο Οικονόμου. Γιαννάκης και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα η επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλβέρτης στο σούτ ελεύθερος. Το rebound από τον Κισούριν που κάνει πολλή δουλειά. Βέτρα. Το σούτ απ' έξω και το φάουλ που χρεώνει ο Ρέμς στον Αλβέρτη. Εδώ ο Γκούνταρ Βέτρα που πέρασε και από το πρωτάθλημα των κοντών των Ηνωμένων Πολιτειών, το WBL. Εδώ ο Βέτρα στην επαναφορά. Καράσεφ με τον Γιαννάκη αντίπαλο. Νουόζου με τον Βράνκοβιτς δυσκολεύεται, τελικά βρίσκει τον τρόπο να πετύχει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ από τον Κροάτη και θα έχει δικαίωμα ο Νιγηριανός για μια συμπληρωματική βολή. Εδώ η προσπάθεια του Νουόζου. Δύο-τέσσερα λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο Τζούλιος Νουόζου. Αστοχή στη βολή ο Βράνκοβιτς, ο rebound και τώρα Γιαννάκης. Ο Βέτρα πιέζει σε όλο το γήπεδο τον αρχηγό της Εθνικής. Αλβέρτης για τον Βράνκοβιτς. Δεν έχει πρόβλημα με τον Νιγηριανό. Παίρνει το φάουλ αλλά ο Ντοριζόν δεν μετρά το καλάθι. Ξανά εδώ.
Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, μια κακή εφαρμογή των κανονισμών, πιστεύω, από ορισμένους διαιτητές. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε σε λίγο. Wilkins με τον Κισούριν πήρε την εσωτερική και παίρνει το φάουλ από τον Ευγενή Κισούριν. Προηγουμένως δεν μέτρησε το καλάθι γιατί έγινε το φάουλ στο πρώτο βήμα. Οι διαιτητές όμως, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι ξέρω πολύ καλά, λένε ότι το φάουλ... Ενώ έχουμε νέο φάουλ του Πανόφ πάνω στον οικονόμου. Θεωρείται ότι γίνεται πάνω στην προσπάθεια όταν ανεβαίνει η μπάλα και έστω και αν γίνεται στο πρώτο βήμα. Μετά από 2,5 λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-4 της Τσέσκα. Wilkins. Πάντα με τον Κισούριν που έκλεψε την μπάλα από τον Αμερικανό που προσπάθησε να περάσει στον Βράνκοβιτς. Χαράσεφ για τον Πανόφ, κάνει τη διείσδυση μπροστά στον Βράνκοβιτς, αστοχή. Δεν προλαβαίνει ο Wilkins. Την μπάλα είναι ξανά για τους Ρώσους που πήραν κι άλλο επιθετικό rebound. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αμυντικό rebound είναι δουλειά ομάδας και έχουν αφήσει σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι τώρα μόνο του το Βράνκοβιτς ορισμένοι παίκτες να πηδάει κατά το καλάθι. Καράσεφ εδώ με τον Γιαννάκη για τον Νουόζου. Προσποίησης πάντα μπροστά στον Βράνκοβιτς που του κλείνει το οπτικό πεδίο. Κάνει τη διείσδυση ο Πανόφ. Ο Νουόζου νέο επιθετικό rebound και χρεώνεται με επιθετικό φαουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Εδώ ο Νιγηριανός. Είναι πάρα πολύ σωστή η απόφαση των διαιτητών. Θα το δούμε. Όχι από αυτό το πλάνο βέβαια. Έτσι λοιπόν η μπάλα. Εδώ κάνει το επιθετικό φαουλ στον οικονόμου. Έτσι λοιπόν παραμένει το 2-4. Μετά από 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στον μεγάλο ημιτελικό. Wilkins. Πάντα με τον Κισούριν, Γιαννάκης, με τον Βέτρα. Οικονόμου κάνει τη διείσδυση. Πολύ ωραία προσπάθεια. 2-6. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Πανόφ του έκλεισε το δρόμο ο Γιαννάκης, αλλά εκεί δεν πρόσεξε ο οικονόμου να δώσει βοήθεια. Έτσι λοιπόν μειώνει η Τσέσκα σε 4-6. Γιαννάκης για τον Βουίλ, για τον Βράνκοβιτς. Ξανά Γιαννάκης, λόμπ πάσα για τον Wilkins. Η μπάλα φτάνει ξανά στον οικονόμου που παίρνει το φάουλ από τον Πανόφ εδώ. Χθες συζητώντας με τον Ντίνο Ράντζα, ο οποίος βρίσκεται εδώ, είναι φίλος με τον Βράνκοβιτς. Και όχι μόνο αυτό, με την ευκαιρία που λες για τον Ντίνο Ράντζα, είναι λίγο πιο πάνω και κάνει σχόλια για την κροατική τηλεόραση. Και μου είπε ότι πρέπει να παίξει πολύ ο Παναθηναϊκός με τον Βράνκοβιτς, πράγμα που γίνεται μέχρι στιγμής. Εδώ ο Καράσεφ δίστασε μπροστά στο Βράνκοβιτς και αυτό είναι αυτοκαλάθι, αυτοκαλάθι ναι. Του Wilkins, η προσπάθεια να μαζέψει το rebound. Το οποίο θα χρεωθεί στον αρχηγό της CSKA, που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Γιαννάκης. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Wilkins. Το πρώτο καλάθι του Ντομινίκου Wilkins. 6-8. Πάλι προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Μετά από 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καράσεφ. Του κλέβει την μπάλα ο Γιαννάκης, αλλά χρεώνεται φάουλ από τον Ρέμς. Το πρώτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη εδώ. Κοιτάξτε πάλι από μια άλλη κάμερα. Ήταν το φάουλ που χρεώθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Νόζου για τον Βέτρα και από εκεί Καράσεφ. Βέτρα. Πανόφ για τον Νόζου. Είναι εύστοχος από αυτή την απόσταση, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Γιαννάκης τώρα για τον Wilkins, πέρασε στο Βράνκοβιτς. Κανένα πρόβλημα για να καρφώσει εκεί χωρίς αντίπαλο. Εδώ στο Γιαν Βράνκοβιτς, προβάδισμα 4 πόντων για τον Παναθηναϊκό, 6-10. Καράσεφ, το σούτ για 3, 9-10 πλησιάζει Τσέσκα στον πόντο, μετά από 5,5 λεπτά αγώνα. Το πρώτο τρίποδο των Ρώσων και μάλιστα εύστοχο.
Βράνκοβιτς για τον Οικονόμου. Γιαννάκης. Αλβέρτης τώρα με τον Καράσεφ, πέρασε στον Οικονόμου. Η προσποίηση στον Πανόφ. Ο Ντομινίκ προσπάθει για το rebound. Την μπάλα φτάνει στον Καράσεφ τώρα. Του έκλεισε τον δρόμο ο Αλβέρτης. Έχει επιστρέψει γρήγορα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Βέτρα για τον Πανόφ. Μπροστά τον Οικονόμου. Μάζεψε την μπάλα κυριολεκτικά μέσα το γαλάτι ο Βράνκοβιτς. Παραμένει το 8-10. Αλβέρτης, η διείσδυση και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Ντόριζον. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης εδώ έχει πάρει θέση. Σωστή απόφαση του Γάλλου. Είχε πάρει θέση ο Νουόζου. Ο Αλβέρτης που δείχνει να έχει πρόβλημα, τον βλέπετε εδώ να μεταφέρεται, να πηγαίνει στον πάγκο. Και τη θέση του είναι έτοιμος να πάρει ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, ενώ και ο Ερέμιν ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή. Αλλά μετάνιωσε, ετοίμαζε τον Κισούριν. Καράσεφ, ενώ ο Βουρτζούμης πήγε στον Κουντέλιν τώρα. Νουόζου δεν βρίσκει το στόχο, το rebound από τον Wilkins και τώρα Γιαννάκης σε αργούς ρυθμούς. Μετά από 6,5 λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει βραχία κεφαλή ενός πόντου. Wilkins. Πολύ ωραία προσπάθεια, εκπληκτικό κάρφωμα με ταχύτητα αστραπής ο Ντομινίκ Wilkins. Κάρφωσε μπροστά στον πάνω, 9-12. Καράσεφ. Ο Κορνέφ που έχει περάσει την πεντάδα της Τσέσκα. Πανόφ προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης. Νέο επιθετικό rebound και ανανεώνει την επίθεσή τους οι Ρώσοι. Κορνέφ κόβεται από τον Βράνκοβιτς, αλλά η μπάλα είναι ξανά στους Ρώσους. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για την Τσέσκα. Καράσεφ μπροστά στο Γιαννάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μειώνει σε 11-12. Βουρτζούμης προσπάθησε να κλέψει ο Βέτρα και η μπάλα είναι για την Τσέσκα. Εδώ ξανά η τάπα του Βράνκοβιτς στον Κορνέφ και έχουμε time out. Επιστρέψαμε στο Μπερσί. Το 11-12 έχει παραμείνει. Εδώ ο Κορνέφ βρίσκει στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού και δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Τσέσκα. 13-12. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Όπως και η Τσέσκα. Βουρτζούμης τώρα για τον Wilkins. Παίρνει το φάουλ από τον Πανόφ. Εδώ ο διεθνής Ρώσος forward. Και εδώ μερικοί από τους 7.500 φίλους του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εδώ στο Περσί. Βράνκοβιτς. Γιαννάκης. Ο Ερέμιν είναι έτοιμος να επαναφέρει το Βέτρα. Γιαννάκης ξανά. Για τον Wilkins. Κακό σούτ αλλά προλαβαίνει ο Βράνκοβιτς και ανανεώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γιαννάκης. Με αντίπαλο τον Κουντέλιν. Wilkins. Πέρασε στο Βράνκοβιτς. Πάλι ο Wilkins. Το σούτ είναι για τρεις. Και ο πρώτος ευνηδιασμός των Ρώσων, που εκδηλώνεται με την πάσα του Καράσεφ και το τελείωμα από τον Πανόφ. 15-12, η Τσέσκα παίρνει προβάδισμα 3 πόντων μετά από 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, στον μεγάλο ημιτελικό. Οικονόμου δοκιμάζει σουτ για 3 πόντους.
Προσπαθεί ο Βράνκοβιτς χωρίς αποτέλεσμα και τώρα Καράσεφ. Προσπαθεί να του κλείσει το δρόμο. Ο Βουρτζούμης δεν μετράει το καλάθι, έχει χρεωθεί. Ο Βουρτζούμης εδώ με φάουλ πάνω στον Ρόσογκαρντ. Μόλις είδατε ένα σουτ του Κουντέλιν, τριών πόντων άστοχο και το rebound από τον Βράνκοβιτς και τώρα Γιαννάκης. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ο Βέτρα επέστρεψε στην πεντάδα των Ρώσων στη θέση του Πάνοφ. Βίλκινς πέρασε στον Οικονόμου, χρεώνεται με βήματα από τον Ρέμς. Ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου η Τσέσκα προηγείται του Παναθηναϊκού 15-12. Ο Ερέμιν αποσύρει τον Ουόζου και στη θέση του για πρώτη φορά βάζει ίσως το πιο χρήσιμο παίκτη του, τον Ευγενική Σούριν, που είναι μέσα σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. 17-12. Κόρφας για τον Βίλκινς. Σταυρακόπουλος για τον Κόρφα. Ξανά Οικονόμου. Κάνει τη διείσδυση. Δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Μια γνώριμη κίνηση από τον Νίκο Οικονόμου. Παίρνει το φάουλ από τον Κισούριν. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Οικονόμου. 24-24. Ισοφαρίζει και θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Εδώ ξανά το καλάθι του Οικονόμου και το φάουλ που πήρε από τον Κιστούριν, το τρίτο. Ενώ Ερέμιν αποσύρει Νουόζου και Καράσεφ και επαναφέρει τον Πανόφ και τον Κορνεύτη στη θέση του. Έτοιμος ο Νίκος Οικονόμου για την συμπληρωματική βολή. Προσπαθεί ο Σταυρακόπουλος και τελικά παίρνει το φάουλ. Ενώ είδατε για λίγο τι γίνεται στις εξέδρες του Παλέ ντε Μπερσί. Ο Σταυρακόπουλος για πρώτη φορά στην γραμμή του φάουλ. Πεντέμιση λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και είναι ενδεικτικό το ότι ο Ρέμιν προσπάθησε, βλέποντας την αρχή του παιχνιδιού τον Παναθηναϊκό, να προσπαθεί να τρέξει και να το επιτυγχάνει μερικές φορές, αφήνοντας τον Βίλκινς να παίξει με άνεση ένας εναντίον ενός. Έχει γυρίσει την αμυνά του, πιέζει περισσότερο στο κατέβασμα της μπάλας και έτσι έχει φέρει το ρυθμό του παιχνιδιού, θα λέγαμε, στα επίπεδα που συμφέρει την Τσέσκα. Πλην όμως ότι και ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του έχει, θα λέγαμε, κάποια επιτυχία. Έχει μείνει στους 24 πόντους η Τσέσκα, η ομάδα που έχει 84 πόντους περίπου μέσω όρο μέχρι στιγμής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 24-25 λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε το προβάδισμα. Πανόφ. Το σουτ με ταμπλό από τον Κορνεύ. 26-25, περνάει ξανά μπροστά η Τσέσκα. 5 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κόρφας με τον Κουντέλιν. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνια ο Σταυρακόπουλος. Ξανά Κόρφας. Οικονόμου. Νέο επιθετικό rebound και follow από τον Τζανί Σταυρακόπουλο, 26-27, πάλι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Η τάπα εκπληκτική του Βράνκοβιτς στον Πανόφ και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Βίλκινς για 3, 26-30 και το Παλέ ντε Μπερσί παίρνει φωτιά από την τρίποντη βόμβα του Ντομινίκ Βίλκινς, που δίνει αέρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό και αμέσως ο Ερέμιν ζητάει time out. Επιστρέψαμε στο Παρίσι, όπου μόλις τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out.
26-30 μπροστά με 4 πόντους ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει με ζώνη 2-3. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Σταυρακόπουλος. Εδώ ο Στάνισλαβ Έρεμιν. Που αποσύρει τώρα τον Κουντέλιν. Και τον Κισούριν. Εδώ ο Νουόζου, ο Νιγηριανός σέντερ της ΣΚΑ, που έχει 3 φάουλ. Και είναι ο πρώτος rebounder όλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με ένα μέσο όρο 9 rebound σε κάθε παιχνίδι. Εδώ ο Πανόφ με 6 πόντους απόψε. Αστοχή στην πρώτη βολή και παραμένει το 26-30. (Συσχελίδι) 27-30 τώρα η διαφορά στους 3 για τον Παναθηναϊκό. Κόρφας με τον Καράσεφ. Ο Πανόφ έχει αναλάβει ξανά τον Wilkins. Ο Βέτρα είναι στο Σαυρακόπουλο. Wilkins χάνει την μπάλα και χρεώνεται με βήματα ο Βέτρα από τον Ρέμς. Εδώ ο Wilkins, τον οποίο επάνω πέφτουν όταν προσπαθεί να κάνει reverse τρίπλα, δεν είναι καλός χειριστής της μπάλας και έχει αποδώσει αρκετές φορές μέχρι τώρα. Έχει χάσει δύο φορές την μπάλα και τώρα τους διέκλεψαν. Άλλωστε η Τσέσκα είναι η ομάδα, πρώτη ομάδα στα κλεψίματα, με 9 κοντά κλεψίματα σε κάθε παιχνίδι. Σταυρακόπουλος έξω στον Οικονόμου. Το σούτ είναι για 2. Το rebound ο Νουόζου. Καράσεφ τώρα. 3 και 40 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Νουόζου προσπαθεί να πλησιάσει. Είναι πολύ κακό το σούτ. Μπροστά στον Παπούλα που λέγεται Βράνκοβιτς. Σταυρακόπουλος δεν βρίσκει στόχο. Ο Βράνκοβιτς ανανεώνει την επίδεση του Παναθηναϊκού με το μακρινό επιθετικό rebound. Και τώρα Κόρφας. Και ο Μάλκοβιτς έχει κάνει το εξής, έχει τραβήξει τον Οικονόμου έξω και αφήνει τον Ντομινίκ να παίζει κάτω από το καλάθι. Και ο Ντομινίκ αυτή τη φορά σκοράρει πάλι έξω από το καλάθι. Αυτή τη φορά ήταν σουτ 2 πόντων, 27-32, προβάδισμα 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει το ημίχρονο. Παναθηναϊκός που συνεχίζει στη ζώνη 2-3. Το φάουλ του Οικονόμου στον Νουόζου. Εδώ. Ξανά εδώ πέρασε η πάσα στον Ιγυριανό και το φάουλ του Οικονόμου που δίνει δικαίωμα στον Νουόζου για 2 βολές. Ο Ρέμιν κάνει και άλλες αλλαγές. Αποσύρει τώρα τον Βέτρα και τον Κορνέφ. Εδώ ο Ρέμιν. Και επανέφερε Κουντέλιν και Κισούριν. Ο Κουντέλιν πολύ μακριά από τα ποσοστά του. Εδώ ο Μάλκοβιτς. ΣΚΑ που είναι, που έχει ποσοστό 44% στα τρίποντα και 54,5% στα δίποντα, πολύ ψηλά ποσοστά, αλλά εδώ δεν τα δικαιολογεί. Ξανά αστοχή ο Καράσεφ και τώρα Κόρφας. 2 και 45 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Κόρφας με τον Κουτέλιν, Βράνκοβιτς, Οικονόμου, με τον Κισούριν αντίπαλο. Κόρφας. Για τον Wilkins. Το σούτ είναι για 3 από τα 7,5 μέτρα. Δεν προλαβαίνει ο Οικονόμου και η μπάλα είναι για τους Ρώσους. 2 και 21 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά εδώ. Κοιτάξτε εδώ τη μάχη που δίνουν ο Οικονόμου με τον Κισούριν για να πάρουν θέση μετά το σούτ του Wilkins. Κουντέλιν, Καράσεφ για τον Κισούριν, Νουόζου. Δεν έδωσε βοήθεια ο Οικονόμου γιατί ο Βράνκοβιτς πήγε να κόψει. Κοιτάξτε εδώ πάλι, ο Κισούριν πλησιάζει να δώσει βοήθεια ο Βράνκοβιτς, αλλά δεν δίνει βοήθεια στον παίκτη του Νουόζου ο Οικονόμου.
και ακάλυπτος καρφώνει ο Νιγηριανός και μειώνει στο ένα καλάθι 30-32, 1:45 πριν το τέλος του ημιχρόνου, και φάουλ του Πανόφ. Εδώ ο Πανόφ. Θα πρέπει να πούμε το ότι παρά... Και είναι το τέταρτο φάουλ αυτό του Σεργέη Πανόφ. Ναι. Θα θυσιαστεί στο να προσπαθήσει να κρατήσει τον, να κρατήσει ο Ρέμιντον Γουίλκινς μακριά από, από το σκοράρισμα. Έλεγα ότι η Τσέσκα, παρά το ότι έχει μικρό μέσο όρο ηλικίας, διακρίνεται από μια οριμότητα στην επίθεσή της εκπληκτική. Γυρίζει την μπάλα τόσο γρήγορα και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός παίζει ζώνη, βρίσκει την ευκαιρία με την τελική πάσα να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού, όπως έχει κάνει 2-3 φορές από το κέντρο της πάνω στον Βράνκοβιτς, ο οποίος δεν ξέρει το πού να πάει και δεν τον καλύπτουν οι δύο άλλοι παίκτες από πίσω. Ο Κόρφας βρίσκει στόχο στην δεύτερη βολή, 30-33 για τον Παναθηναϊκό. 1:40 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός του συνεχίζει να μείνεται με ζώνη 2-3. Κισούριν, Κουντέλιν, Καράσεφ τώρα. Κισούριν, Κουντέλιν για τον Μοργκάνοφ που είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα. Η τάπα από τον Βράνκοβιτς δεν πρόλαβε ο Κουντέλιν και η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. 30-33 προηγεί το Παναθηναϊκό στη Τσέσκα. 1:15 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Σταυρακόπουλος για τον Οικονόμου και τώρα Wilkins. Σταυρακόπουλος. Είναι ζώνη η άμυνα της Τσέσκα. Παραλίγο να γίνει το λάθος, έγινε τελικά. Κλέβει ο Κουντέλιν. Επιστρέφει γρήγορα ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Καράσεφ. 47 δευτερόλεπτα ακόμη. Κουντέλιν. Για τον Μοργκάνοφ. Τελείωσαν ενόχλητο ζουτάρι για τρεις. Ο Καράσεφ και βρίσκει τον στόχο και ισοφαρίζει. 33 όλα. 26 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Κόρφας. Στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Όλος ο χρόνος είναι στη διάθεση του Παναθηναϊκού. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Κόρφας. Για τον Οικονόμου που σουτάρει για τρεις. Ο Wilkins στο rebound. Βρίσκει το στόχο, μετράει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. 1 δευτερόλεπτο και 3 δέκατα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ ο Ντομινίκ Wilkins που παίρνει το 21ο rebound του Παναθηναϊκού. Που έχει μια υπεροχή ελαφρά απέναντι στην ΤΣΚΑ. Έχει πάρει 15. Οι Ρώσοι έχουν μαζέψει 15 rebounds. Κοιτάξτε εδώ ξανά την πολύ ωραία προσπάθεια του Wilkins. 33-35 και μία βολή συμπληρωματική για τον Dominic Wilkins που θέλει όσο τίποτα το πρώτο του τρόπαιο στην καριέρα του, στην πόλη που γεννήθηκε, στο Παρίσι. Το ημίχρονο τελειώνει. Σταυρακόπουλος, Wilkins, Οικονόμου και ο Βράνκοβιτς με τον Νουόζου στο τζάμπολ. Επανάληψη του τζάμπολ, η πεντάδα των Ρώσων, Κισούριν, Νουόζου. Η επίθεση πρώτη είναι για τον Παναθηναϊκό. Μοργκάνοφ, Καράσεφ και Κισούριν. Κόρφας. Την πρώτη επίθεση του δεύτερου μηχρόνου, επαναλαμβάνω, σκορ 36-33 για τον Παναθηναϊκό. Οικονόμου για τον Wilkins. 33-38 από τον Ντόμινικ που φτάνει τους 17 πόντους. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, Γιώργο, την
πολύ καλή ψυχολογία που δημιουργεί ο Μάλκοβιτς αυτή τη στιγμή σε παίκτες όπως ο Σταυρακόπουλος και ο Κόρφας. Τους έχει δώσει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εδώ και αρκετό διάστημα και από το πρώτο ημίχρονο, αλλά ξεκινώντας τους προπαντός στο δεύτερο ημίχρονο, τους δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται οι αναπληρωματικοί συνήθως παίκτες για να μην έχουν προβλήματα σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Εδώ είδατε ξανά σε επανάληψη το φάουλ του Ντομινίκ πάνω στον Κισούριν, το δεύτερο φάουλ του Wilkins που δίνει δικαίωμα στον Ρώσο Forward για δύο βολές. ...34-38 μειώνει ο Κισούριν στους 4. Και είναι ο πρώτος πόντος του Κισούριν, ο οποίος είναι ένας παίκτης για όλες τις δουλειές, και στα rebound και στα τρίποντα είναι πολύ ψηλά σε όλες τις κατηγορίες. Παρέμεινε το 34-38 και επίθεση τώρα με τον Κόρφα, τον οποίο μαρκάρει ο Καράσεφ. Ο Κισούριν είναι πάνω στον Ντομινίκ που έχει τώρα την μπάλα. Βγήκε από τα σκρίν ο Σταυρακόπουλος, Οικονόμου με τον Μοργκάνοφ. Οικονόμου υποπίεση, παίρνει το φάουλ από τον Μοργκάνοφ, το πρώτο του Ρώσου. Εδώ ξανά η προσπάθεια που έρχεται, κοιτάξτε πως κλείνει να δώσει βοήθεια ο Καράσεφ. Εδώ Κόρφας για τον Wilkins, το σούτ είναι για 3. 34-41, η μεγαλύτερη διαφορά που παίρνει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, διαφορά 7 πόντων, 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο και ο Wilkins έχει πετύχει σχεδόν τους μισούς πόντους, από τους 41 έχει πετύχει τους 20 και εδώ ο Κόρφας που χρεώθηκε με φάουλ. Το δεύτερο φάουλ του Τζον Κόρφα. Και θα πρέπει να πούμε, να τονίσουμε για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Ντομινίκ Wilkins. Παίζει με το ένστικτό του και αυτό προσπαθεί να παντρέψει ο Μάλκοβιτς, ο οποίος θέλει την αγωνιστική πειθαρχία. Εδώ Καράς εφηβοποίηση αστοχή στο rebound ο Wilkins, που ξεκίνεται στον ευνηδιασμό, αλλά τελικά έχουν επιστρέψει οι Ρώσοι στην άμυνα. Οικονόμου, Wilkins με τον Κισούριν. Το σούτ υποπίεση, το rebound ο Μοργκάνοφ. Και τώρα Κουντέλιν, ο οποίος δίστασε ένα στάρι για 3. Μπάλα έφτασε στον Μοργκάνοφ που προσπαθεί να πλησιάσει στον Βράνκοβιτς που το κόβει, αλλά τελικά χρεώνεται με φάουλ από τον Ρέμς. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Πιστεύω ότι έχει κάνει βήματα ο Μοργκάνοφ. Εδώ δεν μας έδειξε, είχε αλλάξει νομίζω το pivot. Εδώ κοιτάξτε, να δούμε. Να το. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Στόγιαν Βράνκοβιτς που θα πρέπει να προσέξει. Εδώ ο Στόγιαν, ο Μοργκάνοφ μείωσε σε 35-41 και 36-41 η διαφορά στους 5 για τον Παναθηναϊκό, μετά από 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρφας για τον Σταυρακόπουλο. Wilkins τώρα με αντίπαλο τον Καράσεφ. Ο Κόρφας πέρασε στον Βράνκοβιτς. Ξανά Κόρφας που δοκιμάζει για 3. 36-44 από την βόμβα τριών πόντων του Τζον Κόρφα. Η διαφορά στους 8 για τον Παναθηναϊκό, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Και να η ψυχολογία που λέγαμε προηγουμένως, ενώ ο Κόρφας δεν συνηθίζει να σουτάρει με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ έχει δώσει βήματα. Και έχει δώσει βήματα και το κάρφωμα είναι ως μη γενόμενο. Έτσι παραμένει το 36-44 και νέα επίθεση. Κοιτάξτε εδώ την προσπάθεια του Μοργκάνο. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ενώ το παλέτε Περσί έχει πάρει φωτιά. Σταυρακόπουλος πλησιάζει, υπό ασφυκτική πίεση βρίσκει το στόχο Τζανής. 40 6
Η διαφορά λοιπόν στους 10 πόντους. Εδώ ξανά η τελευταία προσπάθεια με τον Καράσε. Προς στιγμήν τα χάσαμε, διότι έσβησε το ταμπλό. ...36-46 λοιπόν... στη μέγιστη τιμή η διαφορά. Και προσπαθώντας να δούμε το τι συμβαίνει με τα ταμπλό, δεν είδαμε τι έχει γίνει και αυτή τη στιγμή εκτελεί τη τεχνική ποινή ο Καράσεφ και δεν ευστοχεί σε καμία από τις δύο βολές. Εδώ όπως ήταν Μάλκοβιτς. Η μπάλα... Ναι, πρέπει να εκτεθεί τεχνική ποινή στον πάγκο έτσι. Καράσεφ. Σουτάρει για 3. 39-46 μειώνει στους 7 πόντους. Τρίτο τρίποντο του Καράσεφ. Ο Καράσεφ που έχει 3 πετυχημένες σε 3 προσπάθειες 3 πόντων. Σταυρακόπουλος με αντίπαλο τον Κουντέλιν. Οικονόμου, ξανά Σταυρακόπουλος, πήρε την εσωτερική. 45-56 η διαφορά στους 11. Καράσεφ με τον Γκουρτζούμι, παίρνει το σκρίν από τον Κορνέφ. Αλλοιώνει την πάσα του Καράσεφ ο Γκουρτζούμις και η μπάλα είναι ξανά για τους Ρώσους που έχουν 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Πολύ μεγάλη προσφορά και του Βαγγέλη Γκουρτζούμι, ο οποίος είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και είναι, θα λέγαμε, ειδικών αποστολών και μέχρι στιγμής έχει δικαιώσει τον Μάλκοβιτς που τον είδαμε προηγουμένως. Το Μάλκοβιτς που έδειχνε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη του αγώνα, εδώ ο Γκουρτζούμις. Μήπως έχει τραυματιστεί και πρέπει να γίνει η αλλαγή. Επανέρχεται στη θέση του ο Σταυρακόπουλος. Και εδώ ο Σταυρακόπουλος με 4 φάουλ και πολύ καλή απόδοση. Βέτρα. Να εδώ πάλι έμεινε. Το rebound από τον Wilkins και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 9 και 15 ακόμη. Βράνκοβιτς, Οικονόμου, ξανά Βράνκοβιτς. 45-58. Εδώ στο Γιαν Βράνκοβιτς με το τρομερό του κάρφωμα. Παίρνει τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της στους 13 πόντους. Καράσεφ για τον Βέτρα, Κουτέλιν και τώρα Κορνέφ για τον Καράσεφ ξανά. Κορνέφ, Κουτέλιν, 48-58, Κουτέλιν με αυτό το σου τριών πόντων μειώνει στους 10. Εδώ ο Κουτέλιν, Κόρφας. Και ένα ο Οικονόμου πολύ έξω από το καλάθι, όπως είπαμε. Σταυρακόπουλος για τον Wilkins. Έχει χρεωθεί νωρίτερα με φάουλ ο Καράσεφ από τον Ντόριζον. Εδώ ο Κισούριν που είναι έτοιμος να επανέλθει στην πεντάδα της Τσέσκα στη θέση του Νουόζου. Και ο Wilkins θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Τελικά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα απ' έξω. 8 και 16 ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί προβάδισμα 10 πόντων. Σταυρακόπουλος δίστασε ένα σουτάρι μπροστά στον Βέτρα. Πάντα Σταυρακόπουλος. Wilkins τώρα. Με αντίπαλο τον Καράσεφ. Πάντα Wilkins. Κόρφας, νέο σουτ για 3. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Το rebound από τον Κισούριν. 51-61, 5 και 20 πριν από το τέλος. Καράσεφ.
Σουτάρει για τρεις, υποπίεση και βρίσκει το στόχο ο Καράσεφ. Η μόνη αξιόπιστη πηγή πόντων για, για την ΤΣΕΣΚΑ και τον Ερέμιν. Ο Κόρφας που κατεβάζει χωρίς πρόβλημα την μπάλα. Κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Τζον Κόρφας απόψε. Οικονόμου. Αλβέρτης με τον Καράσεφ. Βίλκινς με τον Πανόφ. Προσπαθεί να πλησιάσει. Πέρασε στον Βράνκοβιτς. Αυτός έξω στον Αλβέρτη που σουτάρει για τρεις. 54. 64. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, σαν και κρύος από τον Πάκο, είχε ζεστό το χέρι του και ανταπέδωσε το τρίποντο του Καράσεφ. Ενώ η ΤΣΕΣΚΑ μείωσε ξανά στους 8. 56-64. 4 και 15 πριν από το τέλος. Κόρφας. Δεν θα πρέπει επουδενή να χαλαρώσει ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα στην άμυνα, όπου η ΤΣΕΣΚΑ βρίσκει τις ευκαιρίες και χτυπάει και δεν αφήνει τη διαφορά να μεγαλώσει. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, το σούτ με ταμπλό. 56-66, μεγάλο παιχνίδι από τον Τζον Κόρφα. Όχι μόνο οργανωτικά, αλλά όποτε βρίσκει ευκαιρία βοηθάει και στο σκοράρισμα. Καράσεφ για τον Νουόζου. Πολύ ωραία προσπάθεια του Νιγηριανού, αλλά χρεώνεται με βήματα από τον Τόριζον. Και η ΤΣΕΣΚΑ αρχίζει η πρέσινγκ. Ο Ερέμιν βάζει σε χρήση και τα τελευταία του όπλα πια. Δεν έχει άλλες επιλογές. Βέβαια όχι. Τα διαστήματα του χρονικά είναι πάρα πολύ μικρά. Βίλκινς για τον Κόρφα. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Προσπαθεί να πάει κοντά στο καλάθι τον Καράσεφ. Ο Αλβέρτης βρίσκει το στόχο. Τον βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 12. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από το μεγάλο τελικό της Μεγάλης Πέμπτης. 56-68. Κισούριν έχει κάνει βήματα, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο Φράνκοβιτς. Και εδώ ο Κισούριν, ο Ευγέννη Κισούριν, κοιτάξτε εδώ πάλι την τελευταία του προσπάθεια. Με το αριστερό του χέρι σπρώχνει το Ρώσο. Και ο Ευγέννη Κισούριν θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ ο Μάλκοβιτς, που στο ίδιο γήπεδο βλέπει σήμερα να παίρνει ρεβάντς από την αποτυχία του 91, όταν κόντρα στα δικά του παιδιά της Γιουγκοπλάσκα, τότε Πόπο 84, κοουτσάροντας την Μπαρτσελώνα, έχασε στο τελικό το τρόπαιο από τον Νέλικο Παυλίσεβιτς. Η διαφορά στους 10, 58-68, αποσύρεται ο Κισούριν. Και μπαίνει ο Κουντέλιν για μεγαλύτερη ακόμη πίεση. Και όχι μόνο πίεση, ίσως για να... και για τα τρίποντα. Για τα τρίποντα του. Κόρφας. Με τον Βέτρα αντίπαλο. Εδώ ο Κόρφας. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει και καλά κάνει σε αργές επιθέσεις. Προκανίζει τον χρόνο μετά. Αυτοί που βιάζονται είναι οι Ρώσοι. Βίλκινς. Δεν βρήκε το στόχο, αλλά πήρε το φάουλ. Εδώ ο Ντομινίκ, που είναι πολύ κοντά στο πρώτο τελικό της καριέρας του. Εδώ ο Πανόφ που φεύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Με 7 πόντους, και εδώ βλέπετε τα στατιστικά του. Ο Ντομινίκ ευστόχησε στην πρώτη βολή, 58-69 και 58-70 η διαφορά στους 10, 2,5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του μεγάλου ημιτελικού. Ο Παναθηναϊκός γύρισε την άμυνά του σε αυτά τα 2,5 λεπτά, σε ζώνη 2-3. Ο Καράσεφ 60-70. Βίλκινς τώρα πάει να του κλείσει το δρόμο ο Καράσεφ.
Η μπάλα είναι για την Τσέσκα από το λάθος του Ντομινίκ που άδικα γκρινιάζει. Όχι, έχει δίκιο με το δεξί του χέρι. Ο Καράσεφ τον έχει αγκαλιάσει και... Κοιτάξτε εδώ το δεξί του χέρι, τον έχει αγκαλιάσει και τον τραβάει. Έχει δίκιο να γκρινιάζει ο Wilkins. Βέτρα για τον Καράσεφ, το σούτ είναι για τρεις. Στο rebound ο Βρανκοβιτς. Με δύναμη μπάλα έχει φύγει από χέρια του Τισούριν. Είναι λάθος. Λάθος. Ήταν καθαρή η φάση, είναι λάθος του Ρεμς. Αν ξαναδείξει σε επανάληψη η Γάλλη, θα δείτε ότι έχει φύγει από τα χέρια του Κισούριν η μπάλα. Βέτρα με τον Wilkins απέναντί του. Νουόζου έκανε βήματα εδώ ο Καράσεφ. Κισούριν για τρεις. Ο Κουτέλιν ανανεώνει την επίθεση της ΣΚΑ με νέο επιθετικό rebound. Νουόζου μπροστά στο Βράνκοβιτς βρίσκει αυτή τη φορά τον στόχο και μειώνει στους 8, 62-70, και φάουλ πάνω στον Αλβέρτι. Ενώ εδώ είδαμε ένα φάουλ που έκανε ο Νουόζο επάνω στον Βράνκοβιτς, τον τζόνοντα στο αριστερό του χέρι, αλλά είναι εδώ... φάσεις που ξεφεύγουν από τους διαιτητές. Εδώ ο Μάλκοβιτς πάντα ανήσυχος. 1,5 λεπτό ακριβώς πριν από το τέλος και εδώ Ερέμιν μοιάζει να συμβιβάζεται με την ιδέα της ΣΥΤΑΣ. Ο Αλβέρτις ευστοχή, 62-71. Ο Ερέμιν που ήταν μάρτυρας μιας ακόμη μεγάλη μιας ΙΤΑΣ της ΣΕΣΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, σαν παίκτης τότε και αντίπαλος του Ντέβιτ Σεργάκου πριν από 15 χρόνια στη Λεωφόρο. Εδώ χρεώθηκε ο Ντομινίκ με φάουλ, δείχνει να μπορεί ο Αμερικανός. Και δυστυχώς ήταν σε σούτ 3 πόντων. Το τρίτο φάουλ του Wilkins και ο Βέτρα στη γραμμή του φάουλ για τρεις βολές. Η διαφορά είναι στους 10, 1 και 26 πριν από το τέλος. ...63-72... ...64-72 τώρα. Η οδηγία της τελευταίας στιγμής που έδωσε ο Μάλκοβιτς στον Κόρφα. Και 65-72 η διαφορά στους 7. Ο Wilkins σπρώχνει την μπάλα απέναντι στο pressing των Ρώσων και παίρνει το φάουλ από τον Βέτρα. 1 και 20 πριν από το τέλος. Και έχουμε time out. Ο Wilkins ευστόχησε και στις δύο βολές και η διαφορά είναι ξανά στους 9, 1 και 15 πριν από το τέλος. 65-74, Βέτρα για τον Ουόζου, ακάλυπτος ο Κισούριν καρφώνει. 67-74, η διαφορά μειώνεται στους 7 και το φάουλ στον Κόρφα από τον Βέτρα. Ενώ βλέπετε εδώ ξανά την τελευταία φάση. Ο Κόρφας από τους πιο εύστοχους παίκτες από τη γραμμή του φάουλ. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έτοιμος για τις δύο βολές. Ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά στον τελικό. Η δεύτερη άστοχη βολή του Τζον Κόρφα. Δύο συνεχόμενες άστοχες βολές για τον Κόρφα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 56 δευτερόλεπτα ακόμη. Το σούτ για τρεις από τον Βέτρα, 70-74. Αλβέρτης για τον Οικονόμου και το φάουλ ξανά του Βέτρα πάνω στον Νίκο Οικονόμου. 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Περιττό να πούμε ότι είναι Ούταρς Βέτρα.
Το πέμπτο φάουλ φεύγει από το παιχνίδι και δικαίωμα στον Νίκο Οικονόμου για δύο βολές. Περιττό να πούμε το ότι πόσο κρίσιμες είναι οι βολές και ας ελπίσουμε ο Νίκος Οικονόμου που συνήθως είναι πολύ ψύχρεμος να σημειώσει και τους δύο πόντους για να δώσει και ξανά μια απόσταση ασφαλείας που δεν θα μπορεί εύκολα να καλυφθεί στα 46 δευτερόλεπτα. Έχει αρκετές χαμένες ελεύθερες βολές ο Παναθηναϊκός και ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε όλοι να μην φτάσει ποτέ στα ποσοστά που είχε παίξει με τη Ρεάλ και βάλει 33 βολές στις 50. Ο Οικονόμου έστω και με δυσκολία βρίσκει το στόχο στην πρώτη βολή, 70-75. Άστοχο στη δεύτερη και τώρα Καράσεφ. Ίσως έγιναν βήματα και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 38,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι Ρώσοι πιέζουν. Wilkins με τον Καράσεφ και το φάουλ που παίρνει από τον Κισούριν. Ο Μάλκοβιτς έχει να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα τώρα. Γιατί η μόνη αξιόπιστη πηγή στις ελεύθερες βολές είναι ο Wilkins, ο οποίος όμως είναι ένας, θα έλεγα, όχι τόσο καλός χειριστής της μπάλας. Πάντοτε πέφτουν επάνω του με παγίδες οι Ρώσοι της Τσέσκα και αρκετές φορές έχει χάσει την μπάλα. Αλλά ευτυχώς κερδίζει φάουλ και έτσι ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει το σερί του που είναι αρκετά επιτυχημένο. Ο Κισούριν έφυγε με 5 φάουλ στη θέση του Μοργκάνοφ και ο Wilkins ευστοχή στην πρώτη βολή. 70-76 διαφορά στους 6 και 70-77 φτάνει στους 33 πόντους ο Ντομινίκ. 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Βαντέεφ προσπάθησε να τον κόψει ο Wilkins. Η μπάλα είναι ξανά για την ΤΣΕΣΚΑ που έχει 21 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Όλο τον χρόνο δηλαδή, αλλά ασφαλώς δεν θα τον εξαντλήσει. Θα επιχειρήσει κάποιο γρήγορο σουτ και πιθανόν τριών πόντων. Εδώ Καράσεφ για τον Μοργκάνοφ. Κόβεται από τον Βράνκοβιτς. 15,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και ο Ρώσος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Στόγιαν Βράνκοβιτς που φεύγει από το παιχνίδι με 8 πόντους. Και να εδώ τα στατιστικά του. Αποθεώνεται από 8.000 κόσμο. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε τον Γιαννάκη να πέφτει πάνω στην αγκαλιά του. Τον Γιαννάκη που σε αυτό το πέμπτο του Final Four βλέπει να δικαιώνονται οι προσπάθειές του και να βρίσκεται κοντά σε ένα τελικό, ενώ έχουμε time out που έχει ζητήσει ο Μάλκοβιτς. Επιστρέψαμε ξανά στον Περσίο που οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν στήσει ένα ξέφρενο πανηγύρι αφού βλέπουν ότι η ομάδα τους, την ομάδα τους την χωρίζουν 15,5 δευτερόλεπτα από τον τελικό της Μεγάλης Πέμπτης. Εδώ ο Μοργκάνοφ στις βολές 70-77 και τώρα 71-77 και εδώ μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντομινίκ Wilkins. Μαζεύει το rebound στη δεύτερη άστοχη συγκεκριμένη του Μοργκάνοφ και έγινε φάουλ αθλητικό που δίνει ο Ντόριζο. Κοιτάξτε εδώ ξανά το πρώτο φάουλ από τον Καράσεφ που τον αγκαλιάζει και τελικά ο Ντόριζο δίνει δύο φάουλ που σημαίνει ότι 12 λεπτά και 4 δέκατα πριν από το τέλος ο Ντομινίκ Wilkins θα στάρει δύο βολές και μετά η μπάλα θα είναι ξανά στα χέρια του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, Λουκά, μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά
για παρουσία του Παναθηναϊκού τη Μεγάλη Πέμπτη στο τελικό. Σαφώς, ναι, θα πρέπει να γίνουν τέρατα και σημεία για να μην πάει στον τελικό. Είναι 12 ευρώτα και είναι 8 πόντους μπρος και την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με αρκετούς χειριστές, τον Γιαννάκη μέσα τώρα, τον Κόρφα. Γιαννάκης για τον Αλβέρτη, παίρνει το φάουλ από τον Κουντέλιν. 5 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος, ο Αλβέρτης στις βολές. Ο Παναθηναϊκός πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία του στο 198ο ευρωπαϊκό του παιχνίδι κερδίζει την πρόκρισή του στο μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όπου τη Μεγάλη Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανικού εμφυλίου μεταξύ της Βασίλισσας της Καστήλης και της Ευρώπης της Ρεάλ και του Καμαριού της Καταλωνίας στη Μπαρτσελώνα. Βλέπετε εδώ ο Ντομινίκ ζει στο δικό του κόσμο, ενώ 8.000 Παναθηναϊκοί εδώ στον Περσί ζητούν από τους παίκτες στο κύπελο. 71-81, το παιχνίδι τελειώνει μέσα σε αποθέωση. Ο Παναθηναϊκός νικά στον ημιτελικό την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας 81-71 και την Πέμπτη θα παίξει στο μεγάλο τελικό εδώ στο Παρίσι, περιμένοντας τον αντίπαλό του από τον αγώνα μεταξύ της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ. Οι παίκτες και ο προπονητής, ο Μπόζιταρ Μάλκοβιτς, στο κέντρο του γηπέδου χαιρετούν τον κόσμο. Είδατε λίγο νωρίτερα τον παίκτη με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αυτό είναι το πέμπτο του. Να δικαιώνεται και να φτάνει να έχει το δικαίωμα πλέον να παίξει σε ένα τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Και εδώ η εικόνα μιλά μόνη της